Εδώ είμαστε και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα. Έχουμε και καιρό να τα πούμε με τον πρόεδρο της Νοδελέσβου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Τζιμή. Καλό σας μεσημέρι, είστε καλά κύριε Τζιμή? Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια χαρά είμαι. Ακούγομαι? Ναι, μια χαρά. Πολύ καλά. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στα κεντρικά ζητήματα. Έτσι, πώς σας φαίνεται η διαχείριση της πανδημίας από πλευράς της κυβέρνησης και τι βλέπετε από εδώ και πέρα? Εντάξει, είναι γεγονός ότι το πρόβλημα με την παρούσα πανδημία είναι πως τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Δεν είναι μόνο οι μεταλλάξεις του ιού, αλλά και τα πολλαπλής μορφής προβλήματα με τα εμβόλια. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχουν ελάχιστοι λοιμοξιολόγοι και πάρα πολλοί λοιμοξιολογούντες. Mm-hmm. Διότι ο κορονοϊός μπορεί κάποια στιγμή, κυρία Παζιάννου, να πάψει να μας απειλεί. Άλλωστε, τα εμβόλια βρίσκονται ήδη εδώ. Όμως η πανδημία της πολιτικής ορθότητας θα συνεχίσει να μας συντροφεύει και κυρίως να υπονομεύει την κρίση μας για πάρα πολλά χρόνια. Τι εννοείτε πανδημία της πολιτικής ορθότητας? Θα σας εξηγήσω. Η ελληνική κοινωνία έχει πιεστεί, έχει πιεστεί ιδιαιτέρως από την πανδημία, την ύφεση, το lockdown. Ναι. Όλοι μας το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να είναι υπεύθυνες δυνάμεις και να συμβάλλουν στην απομείωση της δεδομένης κρίσης, της ψυχολογικής, της οικονομικής, προς όφελος του εθνικού συμφέροντος. Και δυστυχώς τα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα στις πλατείες των Αθηνών και όχι μόνο, και με άλλων μεγάλων πόλεων, είναι συνέχεια ίσως μια τυφλής αντιπολίτευσης που πιστεύει στην καλλιέργεια ότι η καλλιέργεια ενός τέτοιου κλίματος θα την ωφελήσει πολιτικά. Ναι. Βέβαια, κύριε Τζιμή, αυτό που απαντάνε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν έκανε προσλήψεις στο ΕΣΥ, ότι βρίσκονται πολλοί δεσυλλομένοι εκτός ΜΕΘ και ότι επίσης ο συνωστισμός υπάρχει κυρίως στους μεγάλους εργασιακούς χώρους και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κοιτάξτε, σας έχω πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν που έχουμε μιλήσει ότι δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αριθμούς και πόσο μάλλον ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή λόγω του κορονοϊού, αλλά εν συγκρίση με άλλες χώρες της Ευρώπης, σαφέστατα και τα έχουμε πάει καλύτερα. Όμως τώρα πρέπει να δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε. Υπάρχουν χώρες οι οποίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ισραήλ ή η Μεγάλη Βρετανία σαφέστατα και έχουν ακολουθήσει ένα πολύ επιτυχημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ήδη έχουν πετάξει τις μάσκες και μπορούν να απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους πολύ κοντά στους προηγούμενους ρυθμούς πρώτης πανδημίας. Υπάρχουν όμως και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία ή χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ινδία, οι οποίες βιώνουν μια νέα πραγματικότητα με συνεχείς μεταλλάξεις του ιού. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι δεν είναι το θέμα πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το κορονοϊό, καθώς απέδειξε σε κάθε βήμα και στα διεθνή και στα εθνικά ζητήματα ευελιξία, ταχύτητα, προσαρμοστικότητα στη λήψη των αποφάσεων της, αλλά στον τρόπο που οι πολιτικές δυνάμεις και οι πολίτες συνεργάζονται για να μπορέσουν να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα. Το βάζετε έτσι κι αλλιώς αυτό και σε άλλα θέματα, μόνο να σχολιάσω ότι εξαρτάται κανείς ποιους δείκτες παρακολουθεί, γιατί άλλοι λένε ότι η Ελλάδα είναι σε εξαιρετικά δύσκολο σημείο ό,τι αφορά την θνησιμότητα. Αλλά να περάσουμε λίγο από το κομμάτι της υγείας. Το θέμα της επανεκκίνησης του τουρισμού και της οικονομίας, κύριε Τζιμή, δεν ανησυχείτε ότι όταν ανοίξει η εστίαση θα υπάρχουν πολλά λουκέτα και πολλά παράπονα εναντίον της κυβέρνησης? Κοίταξε, η κυβέρνηση έχει πράξει το πολύ σημαντικό έργο και μάλιστα θα αναφερθώ σημαντικά σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα ανάσα για τους φορολογούμενους. Χθες μάλιστα ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας πλήρη αντίληψη των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας, νέες θεσμικές παρεμβάσεις, την κατεύθυνση της φορολογικής ελάφρυνσης και της διευκόλυνσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη. Μάλιστα έχει προβλεφθεί να ψηφιστεί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, πρόβλεψη για τη δυνατότητα καταβολής φόρου εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις, παροχή έκπτωση 3% για τα φυσικά πρόσωπα εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί μέχρι 28 Ιουλίου, δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι 27 Αυγούστου 2021, πρόβλεψη για
τη δυνατότητα καταβολής έμφυα σε 6 δόσεις, άρση της φορολόγησης βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων, μη επιβολή στους πληττόμενους υπόχρεους φορολογούμενους άνω των 60 ετών, μείωση στο ίμιση για τις υποχρεώσεις που δεν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση της προσάξησης φόρου και άλλα για να μην κουράσουμε τους ακροατές μας. Είναι ένα πλέγμα ρυθμίσεων, το οποίο συμβάλλει ώστε τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέρημνα για όσους επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις υγειονομικής κρίσης. Και μάλιστα για μένα εξίσου σημαντικό, και αυτό χθες ανακοινώθηκε, είναι η επιτάχυνση στην απονομή των συντάξεων. Μια σειρά ρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, την οποία προβλέπεται με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατίθεται σχετικό νομοσχέδιο στον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων, που δίνεται δυνατότητα για τη συμμετοχή πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών στην απονομή συντάξεων και κυριότερα απλοποιούνται διατάξεις περί διακανονισμού των οφειλών, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα τουλάχιστον να χορηγηθεί υποχρεωτικά η προσωρινή σύνταξη σε όλους τους ασφαλιζόμενους, ανεξαρτήτως αν έχει υποβληθεί αίτημα από τον ασφαλιζόμενο ή όχι. Είναι ένα πλέγμα ρυθμίσεων, αντιλαμβανόμενη η κυβέρνηση τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, ώστε να μπορέσουμε να διέλθουμε τώρα που τα εμβόλια βρίσκονται εδώ και να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Με το καλό να εμβολιαστούμε λοιπόν όλοι και όλες. Εσείς είστε μικροί άλλωστε, ακόμα θα καθυστερήσετε κυρία Παδιάνα. Λοιπόν κύριε Τζιμίνα, πάμε τώρα λίγο στα δικά μας. Ξέρω ότι έχει κουράσει πολύ το θέμα τον κόσμο. Το θέμα, να αναφέρομαι, της νέας δομής, το προσφυγικό μεταναστευτικό. Είχατε πει και εσείς πολλές φορές συνεντεύξεις που σας έχω πάρει ότι πρέπει να το δούμε ρεαλιστικά το θέμα. Τον όλο χειρισμό θέλω να μου πείτε, αυτούς που διαφώνησαν, αυτούς που ήταν με τη Δημοτική Αρχή, πώς σχολιάζεται πολιτικά όλη αυτή την πορεία της υπόθεσης νέας δομής στην Λέσβο? Ναι, να τα βάλουμε σε μια σειρά, είναι αρκετά τα θέματα. Ελπίζω να μην κουράσουμε. Ναι, να μην κουράσουμε μόνο αυτό. Ναι, ήταν αρκετά συμπυκνωμένος ο προηγούμενος χρόνος. Τα είπαμε αρκετές φορές. Θα προσπαθήσω έτσι να αναφερθώ χωρίς να ξεχάσω κάτι. Αν θέλετε ρωτήστε με. Πράγματι, τα τελευταία 6 χρόνια το νησί μας σημαδεύει και ταλανίζεται με το μεταναστευτικό. Δεν θα σταθώ στην άθρημα πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε το έχω αναφερθεί και στο παρελθόν. Σκοπός μας αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι μέσα σε αυτή την κρίση και σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον να βρούμε λύσεις για να ελεγχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που η κυβέρνηση αρχίζει να υλοποιεί, δηλαδή τη δημιουργία του νέου ΚΙΤ, εκτός και μακριά κατοικημένης περιοχής, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, αποτελεί επιβεβλημένη λύση. Γιατί μόνο έτσι η διαχείριση του μεταναστευτικού στο νησί μας θα καταστεί απολύτως ασφαλής και θα είναι ελεγχόμενη. Γιατί σήμερα τα σύνορα φυλάσσονται. Σήμερα τα αιτήματα των ασύλου προσφύγων και μεταναστών εξετάζονται με ταχύτατους ρυθμούς σε σχέση με τις ανεξέλεγκτες και απαράδεκτες καταστάσεις που βιώσαμε κατά τα προηγούμενα χρόνια. Έγινε πράγματι αρκετός λόγος και στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή και στο δημόσιο διάλογο ακόμα για τη δημιουργία του νέου ΚΙΤ. Προσωπικά θεωρώ ότι το ζήτημα που κρίνεται αυτή την ώρα, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, είναι αν θέλουμε αντιμετώπιση του προβλήματος ή δεν θέλουμε καθόλου αντιμετώπιση του προβλήματος. Διότι όσοι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων οφείλουν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της σοβαρότητας και της ευθύνης χωρίς να προσφεύγουν σε λαϊκίστικες και ανεδαφικές υπερπατριωτικές κορώνες. Το πρόβλημα είναι εδώ, οφείλουμε να το επιλύσουμε, να δημιουργηθεί ένα κίτ μακριά από τον αστικό ιστό, μακριά από την πόλη της Μυτιλίνης, μακριά από κατοικημένες περιοχές, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή, λύνοντας αυτό το πρόβλημα, να προχωρήσουμε και σε μια πραγματική ανάπτυξη του τόπου μας. Μάλιστα. Κύριε Τζιμί, τώρα σε σχέση, επειδή το είπατε κιόλας, δεν το είχα σκοπό να το ρωτήσω, αλλά επειδή αναφερθήκατε στις υπερπατριωτικές κορώνες, πώς σας φαίνονται τα επεισόδια που γίνανε έξω από τη Γενική Γραμματεία για Κοινωνιστικής Πολιτικής, τα συνθήματα που ακούστηκαν και κατά του Υπουργού και της Ευρωπαίας Επιτρόπου, και τι σχέση πια έχει η Νόδε Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας με τα ακροδεξιά στοιχεία? Δεν είχε ποτέ καμία σχέση. Το πια δεν ξέρω, είναι αδόκιμο. Μάλλον εν τη ρήμη του λόγου σας το χρησιμοποιείτε, ότι ποτέ δεν είχε σχέση με ακροδεξιά στοιχεία η Νόδε Λέσβου. Πάντοτε τα απομάκρυνε και οποιοδήποτε θερμοκέφαλο ή ακροδεξιό.
Σήμερα μάλιστα, επειδή είναι μια μαύρη επέτειος για τη δημοκρατία μας, θα πρέπει μέρος του πρόσφατου παρελθόντος και της ιστορίας μας, θα πρέπει να διδαχθούμε και να αντιληφθούμε ότι όσοι εμφανίστηκαν ως υπερπατριώτες τη δεδομένη στιγμή προκάλεσαν τεράστια εθνική ζημία. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ετερόκλητες δυνάμεις, οι οποίες για ίδιον όφελος πολιτικό, για λαϊκισμό αυτή τη στιγμή συνασπίζονται, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στον τόπο μας. Είτε θα πρέπει να λύσουμε το θέμα σαν συγκροτημένη κοινωνία, είτε ως να αντιληφθούμε ότι ως ρεμπέτα σκέλη θα δεχθούμε μια τεράστια, για ακόμα μια φορά στη Λέσβο, ένα τεράστιο πλήγμα. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν τώρα ακόμα πιο κοντά μας και κοντά σας, να δούμε, φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει την εξέλιξη της κόντρας που έχει ξεσπάσει από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κατά του Περιφερειάρχη, τις απαντήσεις που έγιναν εκεί του κυρίου Μουτζούρη. Πώς την βλέπετε αυτή την κόντρα, και επίσης θα ήθελα στο σκεπτικό της απάντησης να συμπεριλάβετε έτσι κάτι που λέει πολύ ο κόσμος, ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στήριξαν την υποψηφιότητα Μουτζούρη. Υπάρχει πια διαζύγιο Μουτζούρη με τη Νέα Δημοκρατία? Θέσατε αρκετά ζητήματα. Πολλά είπα. Ναι, εσείς όμως θέλετε. Όχι, καλό είναι ένα απλά για να μην, η απάντησή μου να μην εκλάβουν οι ακροατές μας αν ξεχάσω κάτι, ως ότι δεν ήθελα να απαντήσω. Αν θέλετε ρωτήστε με και συνεχεία. Εγώ δεν θα κρίνω αυτή τη στιγμή αν υπάρχει παρακολούθησα πράγματα τις δηλώσεις. Δεν θα κρίνω αν υπάρχει προσβολή προσωπικότητας του Περιφερειάρχη και συκουφαντίας. Άλλωστε καθήλυνα αρμόδια είναι τα δικαστήρια, στα οποία ως νομικός έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ναι. Υπάρχει όμως μία φράση, μία δήλωση του Υπουργού που για μένα περικλεί όλο το νόημα κάθε συζήτηση που έχει γίνει στον τόπο τούτο για το μεταναστευτικό. Ναι. Λέει ο Υπουργός σε ένα σημείο ότι στο μαντισά σας το διαβάζω επιλέξει, ναι, γιατί ναι, ναι. Το έχω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στο site σας. Στο μεταναστευτικό κάθε πράξη ή απραξία παράγει αποτελέσματα και δημιουργεί πολιτικές ευθύνες. Όπως θέλουμε λοιπόν και να το διαβάσουμε, κυρία Παζιάνου, και να το ερμηνεύσουμε, αυτή η δήλωση είναι απόλυτα αληθής. Είναι σημαντικό λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου, να μην βλέπουμε τις καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας με παραμορφωτικό φακό και να οδηγούμαστε σε οδήποτε στρεβλώσεις για να μπορούμε να προχωράμε μπροστά προς όφελος της κοινωνίας μας. Σήμερα δε που η κυβέρνηση είναι εδώ, με ενισχυμένη θέση τόσο σε διεθνές επίπεδο, είδαμε την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών στον Τούρκο ομολογό του, να αντιμετωπίσουμε την κρίση με σχέδιο, αποφασιστικότητα και με αποτελέσματα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε γίνεται μια συνεχής προσπάθεια για να φυλάσσονται τα σύνορα από το λιμενικό μας. Βλέπουμε ότι καταπολεμούνται τα δίκτυα των διακινητών. Χθες και όλα συνελήφθη ένα τεράστιο δίκτυο διακινητών στο Νότιο Αιγαίο. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να γίνουμε μέρος αυτής της λύσης του προβλήματος και όχι να κρατούμε μια στάση απραξίας ή να το μεγενθύνουμε με οποιαδήποτε άλλη πρόθεση. Και θα ήθελα, κύριε Τζιμί, να μου πείτε τελικά, υπάρχει διαζύγιο Μουτζούρη με τη Νέα Δημοκρατία και τι λέτε για τη στάση του κύριου Χατζικομνηνού? Έχει έρθει πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Χατζικομνηνός? Ο κύριος Χατζικομνηνός είναι ένα εκ των ιστορικότερων στελεχών της παράταξής μας, με μια πορεία σχεδόν 4 δεκαετιών. Πάντα βρισκόταν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν έχει έρθει διαζύγιο, δεν αποφεύγω να σας απαντήσω. Το έχω πει πολλές φορές ότι σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα διαφορετικές απόψεις δεν σημαίνουν ποτέ και κομμένες γέφυρες. Ναι. Δεν υπάρχουν κομμένες γέφυρες ούτε με τον Περιφερειάρχη ούτε με τον Ιωδήποτε. Απλά πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας την κρισιμότητα της κατάστασης, την κρισιμότητα της στιγμής, για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα του τόπου μας. Πολύ ωραία, κύριε Τζιμί, έτσι να βγάζουμε και δηλώσεις σας. Μ' αρέσει αυτό. Μην απομονώσετε μόνο και βάλετε κάποιον υπέρτιτλο. Σας παρακαλώ για να μην έρθω αύριο. Ό,τι έχετε δηλώσει μόνο εσείς. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Γίνονται παρεμβάσεις από την πλευρά της τοπικής Νόδε Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας προς την κυβέρνηση για βελτίωση των συνθήκων εδώ της Λέσβου, των κατοίκων, των επιχειρηματιών κτλ.?
Έτσι, οι παρεμβάσεις είναι συνεχείς και σε απόλυτη συνεργασία και με τον Αντιπρόεδρο Βουλής των Ελλήνων και βουλευτή μας, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Το είδαμε πρόσφατα και πριν 10 ημέρες και με τα προβλήματα που είχαν προκύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Προβλήματα τα οποία κληρονομήθηκαν από τον νόμο 4389 της προηγούμενης κυβέρνησης, όπου αποφασίστηκε έπειτα από συνάντηση του Πρωθυπουργού με το αρμόδια Υπουργεία, για να μην κουράζω και αναφέρουμε διεξοδικά τα Υπουργεία, να αναφέρω ένα προς ένα τα Υπουργεία, να δοθεί οριζόντια παράταση 6 μηνών για την υποβολή αντιρρήσεων προς τους πολίτες, για τους δασικούς χάρτες, και να μειωθεί 50% το τέλος άσκησης αντιρρήσεων. Πέραν όμως από αυτά, τώρα αυτό ήταν ένα εκ των πολλών ζητημάτων που είχαν δημιουργηθεί. Έχουν ήδη δρομολογηθεί μεγάλα έργα στο νησί μας, τα οποία θα αλλάξουν ρουτ όχι μόνο τον οδικό χάρτη της Λέσβου, αλλά και την ανάπτυξη του τόπου αυτού. Πολύ ωραία. Οπότε εσείς δηλαδή και σαν ΝΟΔΕ, εκτός θέλω να πω από τα στελέχη σας, και σαν ΝΟΔΕ κάνετε παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση με διάφορα θέματα. Προς την κυβέρνηση και προς τα υπερκείμενα όργανά μας. Δεν μιλάμε απευθείας με την κυβέρνηση. ΝΟΔΕ Λέσβου, ξέρετε, αναφέρεται και σε υπερκείμενα και σε ανώτερα όργανα, και μέσω αυτού υπάρχει μια συνεχής ανάδραση, αν θέλετε, για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα στο μέτρο του δυνατού ή να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο. Μάλιστα, κύριε Τζίμη. Τώρα, αυτό που έχουμε μάθει εμείς για την κυρία Τριανταφυλοπούλου, ότι θα είναι η νέα Γενική Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και θα μετακινηθεί η κυρία Καλογύρου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το επιβεβαιώνετε, το γνωρίζετε? Όχι, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Προφανέστατα και το γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Περιμένω μια ανακοίνωση. Πάμε τώρα στις εκλογές. Αν και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι δεν θα έχουμε άμεσα εκλογές, υπάρχει μεγάλη έντονη έτσι φημολογία και πολύ μεγάλη κινητικότητα για τις εκλογές, όχι μόνο τις εθνικές αλλά και τις αυτοδιοικητικές. Φαντάζομαι ακούτε πράγματα. Δεν ξέρω, για αυτοδιοικητικές ή εθνικές δεν ακούω ιδιαίτερα πράγματα. Ειλικρινώς δεν υπεκφεύγω να σας απαντήσω. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, μια αναβαθμισμένη διεθνή θέση, απαντά και με ψυχραιμία και με αποφασιστικότητα στα προβλήματα καθημερινά τα οποία συναντά και λόγω της πανδημίας και λόγω των συνεχών προκλήσεων που έχουμε με την γείτονα χώρα, και με ακλόνητα επιχειρήματα απευθύνεται προς τις κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο για την επίλυση των προβλημάτων. Σαφέστατα και προτεραιότητα όλων αυτή τη στιγμή είναι να ομαλοποιηθεί η ζωή της κυβέρνησης, δηλαδή είναι προτεραιότητα να ομαλοποιηθεί η ζωή των Ελλήνων, αφού καταφέρει να εμβολιαστεί ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της χώρας, για να ανατάξει πλέον η οικονομία και να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε ως χώρα. Για μένα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η κοινωνία, η τόνωση αυτή τη στιγμή της οικονομίας, όπως πράττει σωστά η κυβέρνηση με μια σειρά ρυθμίσεων όπως αναφέρθηκα προηγουμένως, και όχι οσδήποτε εκλογές. Θα σας πω να μην κρατήσετε εδώ το φινάλε, γιατί θα σας κάνω μια ερώτηση που μάλλον θα μας ξαναπείτε για αυτά, κύριε Τζιμή, γιατί επειδή υπάρχει αυτή η κινητικότητα και η φημολογία, θα θέλαμε να ξέρουμε αν η ΝΟΔΕ Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας σκέφτεται να ανανεώσει το ψηφοδέλτιό της, γιατί ακούγεται και η υποψηφιότητα του κυρίου Στεφανή, και αν θα τεθεί ζήτημα ορίου ηλικίας για τον κύριο Αθανασίου. Αυτά τα οποία θέτεται δεν ξέρω από πού ακούγονται. Μάλλον θα πρέπει να μου αναφέρετε τις πηγές σας, αν και δημοσιογραφικές. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια εικόνα. Κυριολεκτικά δεν έχω καμία τέτοια εικόνα. Αυτή τη στιγμή γνώμονας της κυβέρνησης δεν είναι οι εκλογές. Σαφέστατα και απάντησε σε κάθε τόνο ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είναι η πόλωση, δεν είναι οι εκλογές, είναι η δουλειά, το έργο για να μπορέσει να διέλθει από αυτό το τούνελ που βρίσκεται η χώρα, και να μετά από μια κρίση υγειονομική, οικονομική, ψυχολογική για τον κόσμο, να μπορέσουμε να οδηγηθούμε πλέον σε νέους ορίζοντες και
και αναταχθεί η οικονομία. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα εκλογών, οπότε δεν μπορώ να επισέλθω σε τέτοιες λεπτομέρειες, τις οποίες δεν με απασχολούν. Τι, καθίστε τώρα, τι δεν σας απασχολούν οι εκλογές, κύριε Τζιμή? Σαφέστατα, αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εθνικών εκλογών, κανένα ζήτημα τοπικών εκλογών. Μ' αρέσει, γιατί απαντάτε ως πρόεδρος νόμου. Δεν αναλωνόμαστε, κυρία Παζιάνου, σε μια τέτοια συζήτηση όταν υπάρχουν τόσα προβλήματα για τον τόπο. Μην αναλωνόμαστε σε μια τέτοια συζήτηση όταν συντελείται ένα τόσο μεγάλο έργο της κυβέρνησης. Νομίζω είναι εκ των νου κάνευ αυτά τα ερωτήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο έργο, δουλειά, προγραμματισμός για την οικονομία, για τον τουρισμό, ο οποίος πρόκειται να ανοίξει τον επόμενο μήνα, ώστε να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε όσο στο μέτρο του δυνατού τα αποτελέσματα της πανδημίας τα οποία βιώσαμε και βιώνουμε ακόμα. Κύριε Τζιμή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό Πάσχα και θέλω να τα πούμε ξανά σύντομα. Καλή ανάθεση, πάντοτε στη διάθεσή σας, το γνωρίζετε. Να είστε καλά.